το λαγωνικό της εκπομπής, δεν λέω ποιο είναι το λαγωνικό της εκπομπής, τι ανακάλυψε. Πες μας εσύ. Το λαγωνικό της εκπομπής. Βρε παιδί μου, εγώ επειδή δεν τα ξέρω καλά με τους τράπερ ράπερ και ψάχνουμε. Προσπαθώ να βρω μια άκρη, αλλά δεν βρίσκω. Μας είχε ενημερώσει ο Σνίκ, φτούσους βρωμιάριδες, φτούσους. Και κάποιους βρωμιάριδες που τον κυνηγάνε. Και λέει, γαμώτο, ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή με ποιους θα έχει, ποια είναι η κοντρα. Δεν έχω ανακαλύψει, έψαξα λίγο αυτό με το light. Αλλά είχαν την κόντρα, είχαν μαλώσει και στα μάτια, αλλά μετά τους είχα δείξει μια φωτογραφία αγκαλιά. Λέω, εντάξει, τα βρήκα τα παιδιά, οκ, όλα καλά. Ναι, λοιπόν, κάπως έτσι. Και λέω, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί. Και ξαφνικά πέφτω σε ένα story του Sneak που έχει βάλει από το Spotify ότι τα δύο πρώτα τραγούδια έβγαλε και ένα καινούριο πάλι τραγούδι, γιατί βγάζει συνέχεια. Δεν έχω χάσει το λογαριασμό. Το προηγούμενο δεν πήγε άπατο, το είπε ο ίδιος. Λοιπόν, το μπλοκάρανε γι' αυτό, βρε. Τα μποτάκια, πώς τα λένε και τα. Δεν τα ξέρω. Λοιπόν. Και ξαφνικά βλέπω ένα story του Sneak που έχει βάλει Spotify τα δύο δικά του τραγούδια. Έχει σβήσει το τρίτο. Α, είναι το ένα λεπτό. Έχει σβήσει το τρίτο. Το έχεις έτοιμο. Ναι, α, τέλεια. Έχει σβήσει το τρίτο και λέω, παλαιό ο εχθρός. Για να δούμε. Και ξαφνικά στο Spotify δίπλα φαίνεται το όνομα. Και πώς λέγονται. Ρόκι, πώς είναι, Rude Boys. Ναι. Rude Boys είναι, ναι. Κάτσε να δω. Αριστερά καλύτερα. Βλέπετε στην οθόνη σας κανονικά τις θέσεις και δεξιά του Sneak που είδε σβησμένο. Με συνεργασία με τον Hawk. Λοιπόν, και είχαμε την απορία με το Θοδωρή, το ψηλό έψαξα, δεν βρήκα κάτι. Αλλά είχαμε την απορία με το Θοδωρή, το ότι μήπως εδώ υπάρχει μια σημαντική κόντρα που δεν την ξέρουμε εμείς. Δηλαδή, μήπως ο εχθρός που υποτίθεται ότι του σαμποτάρει και το. Εγώ άκουσα το συγκεκριμένο, άκουσα το συγκεκριμένο τραγούδι πάρα πολύ προσεκτικά. Και αυτοί οι τύποι ταχώνουν σε κάποιον. Ναι. Ο οποίος είναι πρώην αδερφός που τους πούλησε κτλ. Ναι. Που δεν ξέρουμε ποιος είναι, έτσι. Δεν ξέρω αν αναφέρονται. Δεν λέω ότι είναι εκεί. Απλά επειδή το αναφέρουμε εμείς τώρα, γιατί το ανακαλύψαμε τελείως τυχαία, μας έκανε εντύπωση αυτή η κόκκινη γραμμούλα. Λοιπόν, γι' αυτό θέλουμε από εσάς να μας βοηθήσετε να μας πείτε, όντως υπάρχει κόντρα μεταξύ του Sneak και των παιδιών των άλλων που βλέπετε αριστερά. Με το Hawk και του Rude Boys, γιατί. Βλέπετε εδώ, ναι. Πολύ, ξέρεις τι, πολύ τράπερ. Συγγνώμη, αλλά έχουμε ένα προβληματάκι εδώ πέρα, γιατί έχω το σήμα μπροστά. Α, και δεν φαίνεται. Ναι, και δεν φαίνεται, α, ναι. Όχι, φαίνεται, Rude Boys, να το. Εντάξει, οκ. Ναι, okay. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Πάντως, επειδή γενικά οι rappers, trappers έχουν, δεν μπορείς να βρεις και εύκολα κάποιες δηλώσεις, κάποιες αναρτήσεις. Δηλαδή, ας το πούμε, οι μονομαχίες είναι μεταξύ τους και τις ξέρουν εκ των έσω. Γι' αυτό ρωτάμε και εμείς κάποια παιδιά που ασχολούνται με αυτά, μήπως μπορούν να μας βοηθήσουν. Εντάξει, να ξέρουμε, ρε παιδί μου, από τη στιγμή που βγήκε και έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Sneak για κάποιους εχθρούς, να ξέρουμε τι κόντρα υπάρχει. Και αν μπορεί να λυθεί, ρε παιδιά, αυτή η κόντρα. Ναι, και μετά να πω κάτι. Δεν είναι και ωραίο αυτό, ρε παιδιά. Εδώ δεν είναι Αμερική, να πούμε, να γίνεται αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Με το Light, πρόσεξα πολύ κατά την ιστορία με το Light. Βρήκα ένα βίντεο που είχε την κόντρα των δύο. Δεν θυμάμαι ποιο παιδί είναι, γιατί πρέπει να το λέμε. Ένας καλός YouTuber, ο οποίος ασχολείται με την trap. Έβαλε αυτή την κόντρα, λοιπόν. Και έκανα και είδα το βίντεο ολόκληρο για να καταλάβω τι στο διάλογο γίνεται. Και τι κατάλαβες? Τίποτα. Το λόγο πλακών δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Καλά, εδώ σου λέω υπάρχει ένα ερωτηματικό γιατί μάλλον τα ξαναβρήκανε. Μάλλον. Εντάξει, δεν λέω και το Light και το Sneak. Ναι, ότι δεν είναι εχθρός. Στην προηγούμενη περίπτωση, παιδιά, για να πάμε με μια λογική τώρα. Εντάξει. Ο Sneak, άσχετα που λέει ότι αυτό είναι ο μοναδικό και όλοι οι άλλοι τον αντιγράφουν κτλ. Αυτό είναι μια μαλακία και μισή. Να πω όμως ότι είναι ένα πολύ καλό τράπερ. Είναι αυτό που παρατήρησα εγώ, επειδή το ψάξα λίγο, είναι μια εξέλιξη του Sin Boy, αλλά καλύτερη εξέλιξη. Δηλαδή, ναι, είναι πιο ωραίο εμφανισιακά. Α, και στο τελευταίο βίντεο κλίπ είσαι η Καζαριά, ναι. Η Καζαριά. Ναι, ωραίο βίντεο. Στο έτσι. Έτσι, ναι, ναι, ωραίο. Αυτό ήταν ωραίο. Είναι ωραίο τραγούδι. Το Boss δεν μου άρεσε. Δηλαδή, αυτό που είναι πρώτο στάσει, δηλαδή. Σε Spotify στάσει. Αυτό. Λοιπόν, είναι δηλαδή. Είναι πιο κυριλέ εμφάνιση. Έχει πιο ωραίο σώμα, έχει το πρόσωπο, έχει όλο το πακέτο, έχει την Ηλιάνα. Είναι η εξελιγμένη. Ναι, όχι, λοιπόν, η φωνή όμως μου θυμίζει Sin Boy, αλλά πιο εξελιγμένο. Δηλαδή αυτό το gap, το κενό που άφησε ο Sin Boy. Και στην ιδιαιτερία.
και στην ίδια εταιρεία. Mm. Αυτό το κενό που άφησε δυστυχώς ο Sin Boy το έπιασε. Το κάλυψε η εταιρεία με το Sneak. Δηλαδή ήταν πολύ τυχερός σε αυτό το κομμάτι. Κάνει προσπάθεια μόνος του Sin Boy, αλλά δυστυχώς αν δεν έχει πλάτες, παιδιά, δεν. Γιατί και ο ίδιος έχει κάποια. 1500 views και 2000 views. Που είναι έχει κάποια στο YouTube, τέλος πάντων, ανοίξει κάποια κανάλια, αλλά εντάξει, και το παιδί τώρα παλεύει μόνο του. Έτσι, η αλήθεια. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα αποφάσισε να αυτοκτονήσει στην Ελλάδα. Αλλά τώρα λοιπόν φαίνεται το εξής. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, μια και μιλάμε για την τραπ τώρα. Πώς γίνεται να βγαίνει ένα τραγούδι και να έχει 1 εκατομμύριο views με το που βγαίνει από την τραπ, και πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος γεμίζει μαγαζιά ατελείωτα που πληρώνουν το κάθε άτομο για να μπει μέσα το λιγότερο 50-60 ευρώ, και δεν μιλάω για το άτομο προσωπικά. Ναι, ναι. Δηλαδή, κάθε τραπέζι, ας πούμε, μόνο το μπουκάλι και τα λοιπά, 200 ευρώ περίπου. 4 άτομα, 4-5-20. Είναι 50 ευρώ. Πώς γίνεται λοιπόν να κάνει την κίνηση αυτή να γεμίζει μαγαζί και να μην μπορεί στο YouTube να έχει τόσο views. Και ξαφνικά οι τράπερ να έχουν 1 εκατομμύριο 500.000 που βγαίνουν. Γιατί είναι, εντάξει, είναι και εταιρείες που στηρίζουν πάρα πολύ. Έχουν αυτά τα όλα τα κόλπα που κάνουν. Παιδί, δεν ξέρω αν είναι εταιρείες ή όχι. Είναι κουλό. Γιατί άλλοι εταιρείες δεν έχουν. Έχουν το ίδιο κόλπο. Ναι, αλλά δεν ξέρω, είναι τόσο ισχυρές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως στο YouTube αυτά τα views που βλέπω είναι κουλά. Κουλά. Είναι κουλά. Πάντως. Δεν μπορεί, ας πούμε, η Τάμτα που μια ολόκληρη πάνικ είναι πάνω της να έχει μέσα σε μια εβδομάδα 600.000 views και ο άλλος να βγάζει 600.000 views μέσα σε μια νύχτα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ρε παιδιά, γιατί η Panic Records, όπως εδώ κάμα έβγαλε η Τάμτα, ας πούμε, όχι, δεν είναι η Τάμτα, μου φαίνεται, είναι Σπανικ. Στην Panic, πρέπει να είναι, γιατί ναι, είναι και δικό εκεί. Αλλά τέλος πάντων, είναι Τάμτα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν είναι στην Panic, νομίζω είναι σαλίτερη. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο όμως, αλλά είναι η Τάμτα. Έχει κόσμο δίπλα της, έχει ανθρώπους που να τη στηρίξουν πάρα πολύ δυνατά. Δεν μπορεί να έχει 600.000 views. Και ξαφνικά οι άλλοι. Δηλαδή μπαίνω στη στάση συνέχεια μέσα και βλέπω στέγια μόνο του τράπερ. Πάνω-πάνω. Τράπερ, ναι, ναι. Μόνο τράπερ. Πάνω-πάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υπάρχει. Καλά, εντάξει, έχουν και μεγάλη αποδοχή από την νεολαία, έτσι. Συγγνώμη, ό,τι και να είναι, δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα άλλο είδος μουσικής που να μην πιάσει κάποια στιγμή κορυφή. Δεν μπορεί να εναλλάσσονται συνέχεια και μάλιστα βγάζουν και πολλά τραγούδια ο ένας πίσω από τον άλλον. Και γίνεται πανικός. Δηλαδή η πρώτη δεκάδα, ας πούμε, είναι κλεισμένη από το τράπερ. Το γέλιο είναι, ξέρω εγώ. Συνήθως πρώτος στη στάση ανεβαίνει ο Sneak. Επειδή ένα τραγούδι δεν πήγε, που με χτυπήσανε, με κάνανε. Δηλαδή, κάτσε, εντάξει, Sneak για πρώτος, δεν στάσε. Πάντως, παιδιά, είναι περίεργο αυτό που συμβαίνει. Το λέω για μία φορά ακόμα, είναι πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, δεν γίνεται, ας πούμε, ονόματα τρομερά να γεμίζουν μαγαζιά και ξαφνικά να μην μπορούν να έχουν 1 εκατομμύριο views και να είναι με 250.000. Δεν λέω ονόματα για να τους δείξω. Βέβαια. Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει η μουσική, μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Μπορεί. Αλλά εγώ ρωτάω κι εγώ, εσάς, που μπορεί να ξέρετε καλύτερα από μένα τα πράγματα. Τουλάχιστον πείτε μου, απαντήστε. Τι κόντρες, παιδιά, αυτή η κόντρα. Οι κόντρες, τα views πώς γίνονται. Δηλαδή, σε ποιους αναφερόταν ο Sneak και έλεγε αυτούς σας βρωμιάριδες και θα σας στείλω στο. Που έλεγε, θα σας στείλω στο Ταμείο Ενεργείας, κάτι τέτοιο. Σας έχω στείλει μάλλον. Κάποιους μισή. Μετά να σου πω κάτι άλλο. 14 εκατομμύρια views είδα από Trapper. Και λέω, πόσα εκατομμύρια έχει η Ελλάδα. Εντάξει. Δηλαδή, κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Ρωτάω εγώ, πόσα εκατομμύρια. Δηλαδή, πόσε φορέ να ακούσουν το κομμάτι. Δηλαδή, και τα 10 εκατομμύρια να κάθεται να ακούνε το κομμάτι μαζί, γέροι, νέοι και παιδιά, που λέω εγώ. Δεν βγαίνει η γαμότο. Δεν βγαίνει το ξεσκισμένο. 14.500.000 views λέει. Το βλέπω, λέει, στο διάλογο έγινε να πω. Και σε ένα χρονικό διάστημα 4-5 μηνών. Δηλαδή, δεν δηλαδή, μέσα σε 5 μήνες, τι σε διάλογο γίνεται. Πόσα εκατομμύρια έχει αυτή η χώρα. Πόσοι Έλληνες υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Πόσοι είμαστε.